Εσύ που είσαι! Στο Αττικόν είναι εδώ. Καλέ, το Αττικόν είναι εδώ. Ε, γεια σας! Τα Χανιά έχω έρθει. Μάρθα Καραμπατάκη λέγομαι. Μια στιγμή. Το μαλλί είναι καλό. Ε, ανεβαίνω τώρα εγώ. Εντάξει. Μια χαρά. Κρατήστε μου λίγο. Ξέρετε, κατέβηκα τώρα, μωρέ, από το αεροπλάνο. Ένα λεπτό. Αγάπη, σε κλείνω. Γεια. Πάρ' το αυτό, παιδί μου, εσύ. Λοιπόν, και εσύ αυτό. Κράτα και εσύ λίγο εκείνο. Είχε καθυστέρηση η Αιτζίαν. Τι να σας λέω τώρα, άσε. Λοιπόν, το γυαλί, πάρ' το κι εσύ το γυαλί. Βάρ' το εκεί πέρα. Εντάξει, ήρθαμε. Πού είστε καλέ, άσε ρε Αναστάση, τι κάνεις. Εσένα σε ξέρω, στο σχολείο πηγαίναμε, νομίζω. Καλέ, πολύ καλοί ομιλητές εδώ πέρα. Λοιπόν, τα καταφέραμε, ήρθαμε. Τι ωραία που είμαι εδώ στην ωραία Τζίπρον. Παναγιά μου, στο Πάφο, πώς το λέτε εσείς εδώ πέρα, ε. Μια χαρά. Ήρθα λοιπόν, θα εκπροσωπήσω το Υπουργείο, γιατί έχουμε μια νέα δράση να κάνουμε. Αυτό η Πάφος μας με τα Χανιά. Και ήρθα για να σας κάνω την παρουσίαση. Λοιπόν, όπως είπα, Μάρθα Καραπατάκη. Ας βάλουμε λοιπόν την παρουσίαση. Γεια σου και σένα. Λοιπόν, να βάλουμε την παρουσίαση. Πού είναι και αυτό το κλίκερ. Ολόκληρα σεμινάρια μαθαίνετε με αυτό το κλίκερ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλέ που είναι η παρουσίαση. Μάρθα εκεί πέρα. Τι εννοείτε δεν την πήρατε. Αφού να, έχω το mail, έστειλα στη γραμματέα την προηγούμενη εβδομάδα να το στείλει. Δεν την έστειλε. Θα τη σκίσω, θα τη σκοτώσω. Μια στιγμή, το έχω σε USB. Ένα λεπτουδάκι και εγώ θα σας τα δώσω. Αμέσως. Μια στιγμούλα. Hey, yo! Τι κάνετε, ο Βασίλης είμαι εγώ. Λοιπόν, εγώ έχω έρθει εδώ σήμερα, δικέ μου, για να σας παρουσιάσω ένα super duper app που έχουμε κάνει. Γαμάτα φράκα θα βγάλετε όλοι. Δεν το συζητάω, ρε παιδιά. Λοιπόν, τώρα εμείς πρέπει να κάνουμε ένα airdrop. Βγάλετε iPhone, γιατί είμαστε νέα γενιά, Generation X, Y, Z και ό,τι λάχει. Λοιπόν, τι εννοείτε δεν μπορούμε να κάνουμε airdrop. Ποια παρουσίαση μου λέτε. Καλώδια. Λοιπόν, πρέπει να πάρω τηλέφωνο, νομίζω, τον πατέρα μου. Αυτός κάτι ξέρει από PowerPoint. Εμείς δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα, αλλά το app να το κατεβάσετε, τα φράγκα θα έρθουνε, κατεβαίνουνε, φίλοι μου. Έλα ρε αγάπη. Αγάπη μου, μάνα μου, ακούμε. Ακούμε προσεκτικά πάμπο μου. Κοίταξε να δεις. Πάμπο. Ναι, να κάνω ομιλία, μάνα μου λαλό σου. Ο γενικός επίε στην Αθήνα. Ξέρω εγώ αν έχει καφκάνη στην Αθήνα, αν τσεπίε. Ένα κάμω εγώ την ομιλία, λέω σου. Πιάσε Μακδόναλτς των μωρών. Έμε κοφτή η μαμά σου να μου θέλει να τους μαϊρέψει. Παντρεμένος μαζί μου είσαι. Πάμπο. Ναι. Να μου θέλεις, χρυσέ μου. Ακούει με ο κόσμος. Ποιο κόσμος, όλα, αν έχει κανένα δάμε που πίσω. Ο κόσμος. Ρε αμπάλα, τι έχεις μπανικτό το μικρόφωνο που λέμε, σου πω. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ. Είμαι η Τούλα Πάμπου από το Υπουργείο Οικονομικών και σήμερα θα σας παρουσιάσω το νέο νομοσχέδιο για τις άπορες οικογένειες. Έκαναμε 5-6 χρόνια να το κάνουμε, αλλά καταφέραμε τα και θα σας το δείξουμε. Έχω το presentation μου δαμέ και θα πατήσουμε το clicker και θα το δείτε, θα μας πείτε και τη γνώμη σας. Έκαναμε και σεμινάριο για τούτα. Εγκαμνή, εδουλευκή. Αναστάσια εδουλευκή. Κάτσαν οι μπαταρίες. Ένα λεπτό να το σάσει ο Αναστάσης. Περιμένετε. Ένα λεπτό. Μητσό. Φερμήν ομιλία μου, ρε κουμπάρε. Εντζαμε. Φέτη, εντζαμε, τις κόλλες μου, ρε κουμπάρε. Είτε, ναι, λαλό σου. Νάξι, λείπει ο υπουργός. Σιωπή, εντάξει, θα με ακούμε μας ο κόσμος τώρα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Χατζητόφης. Είμαι από το
Υπουργείων Έρευνας και Καινοτομίας και εκπροσωπώ σήμερα τον έντιμον κύριο Υπουργό μας που πήγαινε στις Βρυξέλλες για μια πολύ ψηλού επίπεδου συνέδριο. Ναι. Και θα διαβάσω εγώ την ομιλία του, το χαιρετισμό του για να κηρύξουμε την έναρξη των εργασιών μας εδώ πέρα. ναι. Έντιμε κύριε Υφυπουργέ, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές του ΔΥΣΗ, του ΔΥΚΟ, της ΕΔΕΚ, του ΔΥΠΑ, ΑΚΕΛ αριστεράνες δυνάμεις είπαμε το, σύλλοι κάτι περιφαλωτιστές, εκείνοι που είναι για τα τραούθια, εκείνοι που είναι καλλιτέχνες, φύλακες, αστιφύλακες, βοηθοί, περιφερειακή, γενική, και το πρωτόκολλο πάει και πάει, αν εξήχασα κανένα με παρεξηγάτε. Και, κύριε Γενική, δεν πιστεύω η προαγωγή μου να έχει σχέση με τούτο το πρωτόκολλο. Επιθυμίζω σας έτσι εμέσως πλησσαφώς, πλαγίως και τελείως κατευθείαν. Είμαι δεύτερος ανυψιός του Πρωθυπουργού Δημοκρατίας. Ξεκινούμε την ομιλία. Έντιμοι μας καλεσμένοι, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας είναι πάρα πολύ περήφανο που μπορεί και προεδρεύει στις Βρυξέλλες αυτήν τη στιγμή, καθώς μιλάμε για μια νέα καινοτομία και τεχνογνωσία και τεχνολογία και εξέλιξη σε ό,τι αφορά το ΑΙΟΤΑ. Επάμπω, να πω τούτο. Μίτσο, ρε, να πω μου βάλετε εδώ. Μήπως να βάλετε δύσκολες λέξεις, ρε κουμπάρε, εγκλέτζει, κανένα ξέρω καλά. Α1. Artificial intelligence, AI, ξέρα τώρα, τεχνική νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη. Έχω και TikTok, κάνετε με follow. Ναι, και για αυτήν την καινοτομία τώρα έχουμε ετοιμάσει εμείς μία παρουσίαση. Παναγία μου, μάνα μου, μάνα μου. Μίτσο, έλα, θα καλέσουμε την νεολαία των Μίτσων να του δώκουμε τούτο το πράγμα για να σας κάνουμε την παρουσίαση, γιατί πιστεύουμε στη νέα γενιά. Τελειώσαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάω να πιω τζιόν τον καφέ μου, ένα μέτριο με ολίγη κορούσε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ, κουράστηκα, έφερα με Λευκοσία στην Πάφο, σήμερα να μπορώ να σου λαλώ. Λείπει και τόσο υπουργός, δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του, ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Είμαι η Πάολα Χατζηλαμπρή. Καλησπέρα. Λοιπόν, ελπίζω να απολαύσατε τους τέσσερις αυτούς χαρακτήρες. Και είναι οι χαρακτήρες που τους αντιμετωπίζουμε καθημερινά στη ζωή μας. Και γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ να δούμε μαζί αυτούς τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τον κάθε ένα από αυτούς που βλέπουμε, με διάφορες φοβίες, με διάφορα άγχη, ίσως και εμάς τους ίδιους κάποιες φορές. Λοιπόν, να φτιάξουμε και τα μικρόφωνα. Λοιπόν, οπότε, είδαμε αυτά τα τέσσερα παιδιά και τι χαρακτηριστικό είχανε ο καθένας. Διαλέξτε έναν όποιον θέλετε, χέρι και πέστε μου. Τι είδατε σε αυτούς. Ας πάρουμε, τέλος πάντων, την Μάρθα. Η Μάρθα ήρθε προετοιμασμένη, έτοιμη. Όχι. Ήρθε στην ώρα της. Η καθυστερημένη, φταίει η Aegean, φταίει η Cyprus Airways. Λοιπόν, οπότε, Μάρθα, καθυστέρηση, έλλειψη οργάνωσης, άγχος. Λοιπόν, Βασιλάκης. Για πέστε για το Βασιλάκη μας, ο super duper με τα φράγκα. Η νέα γενιά. Αυτό όμως, τι μας δείχνει. Λάθος ντύσιμο, λάθος γλώσσα, δεν ξέρει καν σε ποιους μιλάει και ποιους έχει απέναντί του. Μία αντίληψη κοινού. Έπειτα έχουμε την καημένη τη Ντούλα Πάμπου, η οποία δεν έχει αντιληφθεί ότι το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, μιλάει με τον άντρα της πίσω από τη σκηνή και φυσικά όλοι και όλες ξέρουν τι γίνεται. Λοιπόν, και βλέπουμε το αποτέλεσμα που υπάρχει. Και ο κύριος Γιώργος μας που ανταποκρίνεται και αντιπροσωπεύει πληθώρα πολιτικών και διαφόρων επαγγελματιών, οι οποίοι συνήθως πάνε τελευταία στιγμή να διαβάσουν μια ομιλία που δεν τους έχουν γράψει, κρύβονται πίσω από τις κόλλες και κάνουν και λάθη. Τα γνωστά και τα συνηθισμένα. Σωστά τα λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε εμείς εδώ είμαστε εδώ σήμερα για να αποφύγουμε αυτά τα λάθη, να αποφύγουμε το να μην έχουμε καμία επικοινωνία και σύνδεση με το κοινό και μέσα από τη δικιά μου εμπειρία που όπως σωστά ακούσατε, ναι, είμαι επαγγελματίας ηθοποιός, παράλληλα είμαι αντιπρόεδρος σε μεγάλη εταιρεία Real Estate και έχω κάνει και αυτές τις σπουδές που κάποιος, αν έβλεπε το βιογραφικό μου παλαιότερα, θα μου έλεγε παιδί μου, σε σχιζοφρενείς εσύ. Τρελή είσαι. Πήγε να δουλέψει σε καμιά τράπεζα εκεί, φτάνει. Όλα όμως έρχονται και δένουν με ένα υπέροχο τρόπο
που γίνονται όλα μέρος της δουλειάς μας, είτε αυτή είναι η πρωινή μας δουλειά, είτε λέγεται θέατρο, είτε καλή ώρα λέγεται Mindset Talks, για το οποίο ευχαριστώ τον φίλο και συμμαθητή Αναστάση, που με προσκάλεσε να είμαι μαζί σας. Λοιπόν, σήμερα, για να αποφύγουμε να γίνουμε Μάρθα, Γιώργος, Τούλα και Βασίλης, θα δούμε κάποια απλά και βασικά βήματα που εμείς οι ηθοποιοί μαθαίνουμε και εμείς οι επαγγελματίες ερχόμαστε και τα δένουμε σιγά-σιγά. Κάποιος μου είπε μια όμορφη λέξη πριν, σε ένα όμορφο ψηφιδωτό, ψηφίδα-ψηφίδα, και κάνουμε ένα ωραίο ψηφιδωτό, έτσι ώστε να κάνουμε μια όμορφη παρουσίαση μπροστά σε κοινό, ζωντανά. Καλή ώρα, όπως είμαι εγώ τώρα μπροστά σας, επάνω στη σκηνή. Λοιπόν, και έχουμε κάποια βήματα. Βήμα πρώτο. Επιλέγουμε το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε ή, ως συνήθως, καλούμαστε να μιλήσουμε κάπου. Ο Αναστάσης εδώ ήταν πολύ επαγγελματίας, είναι πολύ επαγγελματίας. Μου είχε πει πριν 2 μήνες, Πάολα, θέλω να μιλήσεις, διάλεξε το θέμα. Ήξερα το θέμα μου 2 μήνες πριν. Και έχει μεγάλη σημασία ο χρόνος. Είτε είναι 2 εβδομάδες, που είναι το μίνιμουμ όταν θα σας προσκαλέσουν να κάνετε μία ομιλία ή μία παρουσίαση PowerPoint ή να μιλήσετε σε κάμερα κτλ. Έχετε χρόνο να προετοιμαστείτε. Γιατί μαζεύουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, που στην αρχή θα είναι πολλές και θα είμαστε και εκτός χρόνου. Όμως αυτό έρχεται να μας δώσει το έναυσμα για αυτά που θέλουμε εμείς να πούμε, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αφαιρούμε και να φτιάχνουμε το θέμα μας. Δημιουργώ λοιπόν την παρουσίασή μου και προετοιμάζομαι με τις γνώσεις που έχω κερδίσει, όχι μόνο να παρουσιάσω, αλλά να απαντήσω και σε τυχόν ερωτήσεις. Όπως επίσης και να αποφύγω τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να μην είναι επίκαιρες, μπορεί να μην έχουν σχέση με αυτό που λέω εγώ. Δημιουργώ λοιπόν την παρουσίαση. Θα πάρω τώρα ένα παράδειγμα. Παρουσίαση, καλή ώρα, PowerPoint, κοινό, σκηνή. Δημιουργώ μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση με τα μέσα και τις γνώσεις που έχω. Πολλές φορές υπερφορτώνουμε τις παρουσιάσεις μας με όλη την ομιλία που θα γράψουμε και καθόμαστε πάρα πολύ όμορφα πλάτη και διαβάζουμε λέξη-λέξη αυτά που έχουμε να πούμε. Ρε φίλε, στείλτε με ένα email και άσε με να τη διαβάσω στο σπίτι μου, αντί να πάρω τα μάξι μου και να έρθω εδώ πέρα και να σε βλέπω να μου διαβάζεις. Και εγώ ξέρω να διαβάζω. Εμπλουτίζουμε την παρουσίασή μας, λέω, με αυτά που γνωρίζουμε. Αν ξέρω να βάλω στην παρουσίασή μου ένα βίντεο, το οποίο μπορώ να το στηρίξω και θα ξέρω να το κάνω να λειτουργήσει, το βάζω. Δεν βάζω ποτέ πράγματα τα οποία δεν ξέρω εκείνη την ώρα να χρησιμοποιήσω στη σκηνή και θα αρχίσω να υδρώνω και να μην αναπνέω και να παθαίνω 7 καρδιακά και 8 εγκεφαλικά. Ακολούθως. Αφού έχω συγκεντρώσει το κείμενό μου, έχω αρχίσει και το μαθαίνω. Τώρα να μου πείτε, καλά να κατεβατώ 4 σελίδες κείμενο, θα το μάθω απ' έξω. Έλα που δεν θα μείνει 4, γιατί στην πορεία που το μαθαίνουμε το κείμενο, όπως εμείς οι ηθοποιοί που κάνουμε, κόβουμε. Κόβουμε, αφαιρούμε. Και τι αφαιρούμε, νομίζετε? Πολύπλοκες και δύσκολες λέξεις. Μην νομίζετε ότι με το να πείτε πολύπλοκες και δύσκολες λέξεις θα εντυπωσιάσει το κοινό. Κανείς δεν πρόκειται να σας καταλάβει. Είναι ένα κοινό το οποίο σας βλέπει για πρώτη φορά και σας ακούει για πρώτη φορά. Δεν είναι η μάνα σας, δεν είναι η μάνα μου που έχω φάει, ξέρω εγώ, 3 μπουκές παστίτσιο στο στόμα και η μάνα μου ξέρει τι της λέω και μου τη λέει και από πάνω. Λοιπόν, οπότε αρχίζω και αναλύω αυτό το κείμενο και το σπάω σε κεφάλαια. Θυμηθείτε λίγο σχολείο, έκθεση, αρχή, μέση, τέλος. Η αρχή μου πρέπει να είναι όμορφη για να μπορέσω να προσελκύσω το ενδιαφέρον του κοινού. Ας κάνουμε και ένα αστείο, ας πούμε και μια προσωπική εμπειρία. Η μέση μου, εκεί που αναλύω και αναπτύσσω, ας σπάσω λίγο το κείμενο, ας κάνω και μια παύση, ας πάρω και μια ανάσα, κοιτώντας και έχοντας οπτική επαφή με το κοινό. Γιατί έτσι αρχίζω και αντιλαμβάνομαι ότι δεν μιλάω στο κενό, αλλά στο κοινό. Σε δικό μου χώρο και χρόνο, αφού έχω φτιάξει λοιπόν την παρουσίασή μου, όπου και πάλι τονίζω παρουσίαση, δεν πρέπει να είναι ένα κατεβατό η ομιλία όλη πάνω σε ένα slide, λεξούλες, προτασούλες, έτσι ώστε η φαντασία του κοινού να περιμένει τι θα μας πει, τι θα γίνει, τι είναι το επόμενο. Οπότε, σε δικό μου χώρο, δημιουργώ την παρουσίασή μου. Εδώ σας θέλω παρέα με τον καθρέφτη, στο δωμάτιό σας. Θα γίνει ο καλύτερος σας φίλος ο καθρέφτης. Γιατί φαντάζομαι ότι είμαι μπροστά σε κόσμο, εκεί που κρατάω τις κόλλες μου και λέω μπλα 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 και λέω την ομιλία μου, σιγά σιγά αυτό ότι αρχίζει και φεύγει, δεν βολεύει το χέρι. Γιατί μαθαίνω, γιατί θυμάμαι. Και μπροστά στον καθρέφτη θα πάθω το πρώτο σοκ. Πώς είμαι
καμπουριάζω, καλέ δεν περπατάω καλά, έχω ρητίδες, ποπό, ασπρίσαν τα μαλλιά, έχω κάνει κυλίτσα, όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ο καθρέφτης γίνεται ο καλύτερος μας φίλος, γιατί μας καθηγεί στο πώς να στηθούμε, πώς να μιλήσουμε, πώς να κοιτάμε. Έχω ένα κοινό τώρα, το οποίο το κοιτάω, όχι μόνο εδώ, γιατί είναι η επίσημη και η χορηγία συνήθως. Έχω ένα κοινό το οποίο έχει μία μέση, ένα τέλος και έχω και ένα κοινό το οποίο έχει πληρώσει και είναι στον εξώστη. Και αυτούς τους εκτιμάω ακόμα παραπάνω και πρέπει να τους δώσω σημασία. Ενώ μιλώ, αντιλαμβάνομαι τι νομίζετε. Ξεχνάω τα λόγια. Οχου, τι θα κάνω. Μια πρακτική που κάνουμε ηθοποιοί, όταν μαθαίνουμε λόγια, είναι να κάνουμε κάτι άλλο ενώ λέμε το μονόλογό μας. Πλένω πιάτα. Κάνω σκούπα. Γιατί εκείνη την ώρα γίνεται κάτι μαγικό. Φεύγει το μυαλό από το κόμμα, την τελεία και το θαυμαστικό και την παράγραφο που έχω να πω, γιατί πρέπει να καθαρίσω εκεί το ταψί που έχει κολλήσει το λάδι. Λοιπόν, και κάθομαι και λέω και το μονόλογο με την ίδια ένταση, γιατί δεν βγαίνει, έχει κολλήσει το ψητό. Λοιπόν, και αντιλαμβάνομαι ότι ο μονόλογος έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Η παρουσίαση έχει πάρει άλλη διάσταση. Γιατί μπαίνει το συνέστημα. Μπαίνει το συνέστημα και είναι εκεί που λέμε κατακτώ το κείμενο και το κάνω δικό μου. Οπότε, όταν έχετε χρόνο, κάντε εξάσκηση. Κάντε την εξάσκηση και παράλληλα επιλέξτε την ετοιμασία σας. Επιλέγω την ετοιμασία μου σωστά, ανάλογα με το πού θα μιλήσω και σε ποιον θα μιλήσω. Ξεκινάω από τους άντρες. Αν έχετε μουσια και γένια και οτιδήποτε μουστάκια, πρέπει να βγείτε περιποιημένοι. Άντρες, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, όλες οι γυναίκες στον απανταχού κόσμο, φοράτε τις σωστές κάλτσες. Όταν κάθεστε στον καναπέ και σταυρώνετε τα πόδια, το πρώτο πράγμα που φαίνεται είναι η μπλε και η μαύρη κάλτσα. Δύο μαύρες, δύο μπλε. Λοιπόν, απλά πράγματα. Ο γιακάς πρέπει να είναι καθαρός και περιποιημένος. Ο γιακάς του πουκαμίσου των ανδρών λέει πάρα πολλά για το αν το πουκάμισο είναι καινούριο ή είναι παλιό και έχει φθορές. Επιλέγουμε καινούριο, λευκό, όμορφο πουκάμισο. Χεράκια. Τα άκρα μας πρέπει να είναι περιποιημένα. Πάντοτε. Γιατί όταν απελευθερωθώ από αυτές τις κόλλες που έχω και κρύβομαι από πίσω, ανοίγω τα χέρια και έχω μία θετικό κίνηση, μία γλώσσα του σώματος προς τον κόσμο, γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί τους αυτά που λέω και μπορώ να κινηθώ ελεύθερα πάνω στη σκηνή. Άρα, κάνω πρόβες με τα ρούχα μου. Και οι ηθοποιοί το κάνουν. Δύο μήνες πριν, ένα μήνα πριν, που όταν έχει ετοιμαστεί το κοστούμι, ο ηθοποιός κάνει πρόβα γιατί πρέπει να δεις αν σε σφίγγει, αν σε ενοχλεί. Πολλές φορές μη σκίσει το παντελόνι από πίσω, αν μας σκύψουμε. Γυναίκες, φοράμε πάντα άνετα παπούτσια. Μην κάνετε το λάθος να παίρνετε καινούργια παπούτσια το πρωί για να τα βάλετε το βράδυ στην παρουσίαση, γιατί το παπουτσάκι πρέπει να το δείξουμε. Θα σας κόψει το πόδι, θα γεμίσετε φουσκάλες και αντί να σκέφτεστε την ομιλία, θα σκέφτεστε το πόδι. Λοιπόν, το τι φοράμε παίζει μεγάλη σημασία. Είναι πολύ διαφορετικό να εμφανιστώ με το κοστούμι μου και το πουκάμισό μου, να κάνω σοβαρή την ομιλία μου, γιατί αντιπροσωπεύω μια εταιρεία, έναν οργανισμό. Και είναι πολύ διαφορετικό το να ανέβω στη σκηνή, με την μπούκλα λες και θα πάω στο γάμο στα Τρίκαλα ή στον Παχία μου. Λοιπόν, και να έχω και τρία κουμπιά ανοιχτά. Εκεί δεν προωθώ τα προσόντα της εταιρείας μου, προωθώ διαφορετικού είδους προσόντα. Προσοχή. Και αυτά σας τα λέω με πολύ ειλικρίνεια και με πολύ αγάπη, γιατί τα έχω δει πάρα πολλές φορές. Η πρώτη οπτική αντίληψη είναι η πρώτη εικόνα που θα σας δει ο κόσμος προτού καν μιλήσετε, προτού ανοίξετε το στόμα σας. Οπότε φροντίστε να είστε επιμελώς επιμελημένοι και σοφά ντυμένοι. Κάνω εξάσκηση τώρα μπροστά στο δικό μου κοινό. Λοιπόν, τα παιδιά είναι ο καλύτερος κριτής. Άμα πάρω το γιο μου, ρε μάνα, χάλια είσαι. Πάλι θα κάνεις ομιλία. Φω, άντε, παράτα μας. Λοιπόν, τα παιδιά και οι φίλοι σας θα σας πούν τη γνώμη τους. Γιατί σας αγαπάνε. Μπορεί στην αρχή να ντρέπονται, αλλά όταν βγείτε μπροστά και τους πείτε και κάνετε εξάσκηση, θα σας πούν. Ρε, εσύ μιλάς λίγο χαμηλά, χαμηλόφωνα. Για τόνισε περισσότερο. Είναι μεγάλη αίθουσα. Μπορεί να μην έχεις μικρόφωνο. Ρε, εσύ είσαι λίγο ψυχρή. Δηλαδή, βάλε λίγο συνέστημα στη φωνή σου να κερδίσεις το κοινό. Μην είσαι τόσο παγοκολώνα. Οπότε όλα αυτά θα τα πάρετε εσείς και θα ξαναπροσπαθήσετε. Και έτσι σιγά-σιγά η ομιλία σας ζυμώνεται. Καταχτάτε το κείμενο. Φτάνουμε λοιπόν τη μέρα της παρουσίασης ή μια μέρα πριν.
Επισκέπτομαι το χώρο που θα κάνω την παρουσίασή μου για να ελέγξω τις αποστάσεις μου, από πού θα ανέβω, από πού θα κατέβω, πόσες φορές χάνονται και πάνε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, ελέγχω πού είναι τα φώτα, αυτό που λέμε στο θέατρο. Κυνηγάμε το φως. Στέκομαι εδώ. Δεν θα έρθω να σταθώ εδώ κάτω, γιατί εδώ κάτω δεν έχω φως, δεν φωτίζει το πρόσωπό μου καλά. Οπότε θα δυσκολέψω τον κάμεραμάν, τον καημένο που στέκεται εκεί 500 ώρες και μ' ακούει. Λοιπόν, και πρέπει πάντοτε να ελέγχουμε ότι ο ήχος μας είναι καλός. Βλέπετε, πάντοτε υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα. Πρέπει να πάω να κάνω πρόβα. Πρέπει να πάω να δω και τον κόσμο, να γνωρίσω τον υπόλοιπο κόσμο που θα μιλήσω μαζί του. Σώπα κι εσύ. Τελειώνουμε. Λοιπόν, μέρα της παρουσίασης τώρα. Δεν έρχομαι χαλαρά, super duper σαν το Βασιλάκι. Έρχομαι τουλάχιστον μισή ώρα πριν, γιατί ξέρουμε όλοι ότι θα πάρει ένα ακαδημαϊκό τέταρτο, μπορεί και μισή ώρα μέχρι να ξεκινήσει το event. Λοιπόν, και φροντίζω να είμαι έτοιμος, να είμαι έτοιμη και να έχω πάντοτε νερό κοντά μου. Εγώ, αν με έχετε παρατηρήσει, ανέβηκα στη σκηνή και το μπουκαλάκι μου το έχω εδώ. Έχω άλλο ένα εκεί και έχω άλλο ένα πίσω. Μισώ πάρα πολύ όταν βλέπω κόσμο που έρχεται πριν την παρουσίαση, με τη φραπεδιά του, με το καφέ του. Τι έγινε, έτοιμος, και βάζουν και τον καφέ εδώ. Λες και είναι καμιά μαγιά. Είναι το χειρότερο πράγμα ο καφές πρωτού βγείτε να μιλήσετε. Γιατί ξηραίνει το λαιμό και άσε που σας φέρνει μια κατουριά που θέλετε να πεθάνετε μέχρι να τελειώσει η ομιλία. Λοιπόν, θέλετε να πάρετε κάτι ζεστό, τσάι. Και φροντίστε να έχετε. Οι Αμερικάνοι το κάνουν αυτό. Τους βλέπετε πάντα, έχουν πάντα το ποτηράκι τους εκεί πέρα, που έχει το τσάι, το νεράκι τους. Δηλαδή, είναι πολύ καλό πράγμα να ενυδατώνεστε. Γιατί στα πρώτα τρία λεπτά που θα ανεβείτε στη σκηνή, το πρώτο που θα κάνετε είναι θα υδρώσετε και μετά θα ξεραθεί ο λαιμός, τα χείλη και θα κάνετε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές βλέπουμε τους πολιτικούς. Ήδη η κυρία δίψασε. Λέω εγώ για νερό, πίνει αυτή. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Λιώνω. Αφού ελέγξω λοιπόν ότι όλα δουλεύουν κανονικά, φώτα, κλίκερ, το μικρόφωνο μου, εδώ στείνομαι στη σκηνή, πατάω γερά στα πόδια μου, λοιπόν, υπολογιστές κτλ. Παίρνω τη θέση μου, καλή ώρα στο πλάι, αλλά χωρίς ποιο πράγμα νομίζετε. Για σκεφτείτε λίγο την καημένη, την ντούλα, παμπού, το κινητό. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές, τι ώρα πριν από την παράστασή μου, να βλέπω το κινητό, όταν έχεις παιδί, το βάζεις στο αθόρυβο, όταν έχεις και μικρό παιδί, γιατί σε πιάνουν κάτι ιστερικά, μήπως πάθει το παιδί τίποτα. Λες και θα φύγεις από το θέατρο, να αφήσεις 500 άτομα, για τέλος πάντων. Και το έχεις εκεί και βλέπεις μακριά. Η Ελένη είναι. Α, με παίρνει η Ελένη, ναι. Θέλει έξτρα τρία εισιτήρια. Και πού θα τα βρω, ρε γαμώ, τα τρία εισιτήρια τώρα. Θα ανεβαίνω στη σκηνή σε 20 λεπτά. Μιλάει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, τώρα που βγάζαμε εμείς φωτογραφίες και τέτοια, το έχουμε σε flight mode, αν μη τι άλλο. Για να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να συνοχλήσει κανένας. Δεν πά να χάνετε να καίγεται το σπίτι. Εσείς εδώ οφείλεις να σεβαστείς το κοινό σου, το οποίο έχει πληρώσει να έρθει να σε δει και τα αφήνεις όλα πίσω. Και ανεβαίνω στη σκηνή. Συστήνομαι και κάνω παύση. Ο χρυσός κανόνας των ηθοποιών. Οι παύσεις. Καταρχήν παίρνω ανάσα και κερδίζω το κοινό. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό το. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Πάολα Χατζηλαμπρή, είμαι αντιπρόεδρος της Emerland, μια πολύ μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με real estate. Όπως λέγανε και στο χωριό, χέστηκε η φοράδα σταλώνει. Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχω κάνει οπτική επαφή με το κοινό. Έχω κάνει παύση για να σταματήσει η κυρία να ανακατεύει την τσάντα της που μας τα έχει πρίξει τόση ώρα με τα κλειδιά της. Να σταματήσει ο κύριος εκεί να βλέπει TikTok και να, ό,τι άλλο να στέλνει μηνύματα. Τι ώρα θα φάει με τη γυναίκα του γιατί έχει πεινάσει. Λοιπόν, και κοιτάω και τα παιδιά που είναι εκεί πάνω στον εξώστη και έχουν έρθει να ακούσουν κάτι της, όπως και ο κάθε ένας από εσάς. Και συστήνομαι. Είμαι η Πάου Χατζηλαμπρή. Τονισμός. Είμαι αντιπρόεδρος κόμμα της εταιρείας Emerland Real Estate. Μια εταιρεία που ασχολείται με επενδύσεις στον τομέα των αναπτύξεων. Τελεία. Τόσο απλά, τόσο όμορφα. Η παύση είναι ο χρυσός κανόνας για όλους τους ηθοποιούς και μπορεί να είναι και ο χρυσός κανόνας για όλους τους επαγγελματίες. Γιατί παίρνω ανάσα, αναδιοργανώνω τη σκέψη μου, ξανακερδίζω το κοινό, που μπορεί να μου έχει φύγει λιγάκι,
Και έτσι, κάπως έτσι, η σκηνή γίνεται δική σου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και ελπίζω να το απολαύσατε. Να είστε καλά.